Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οδηγούσε ένα μπλε αυτοκίνητο και κινείται επί της οδού Παναχαϊκού. Εκείνη τη στιγμή ένα άλλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν μετανάστες, εκινείται επί της οδού Σμύρνης, η οποία έχει προτεραιότητα. Η γυναίκα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, παραβίασε το στόπ και η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Και τα δύο οχήματα κινήθηκαν αρκετά μέτρα μέχρι να κινητοποιηθούν. Τρεις ακόμη επιβάτες του γκρι αυτοκινήτου είχαν τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά στο πρόσωπο και τα χέρια. Ερχόμαστε από κάτω, η κυρία βγήκε στο στόπ. Εσείς Σμύρνης δηλαδή, Σμύρνης. Ναι, στο Σμύρνης ερχόμαστε. Ναι. Μάλιστα. Και παραβίασε στόπ η κυρία. Η κυρία πέρασε. Και το αφήσαμε μέχρι να φτάσουμε μέχρι εδώ για να το αφήσουμε. Έχετε τραυματιστεί και εσείς στα χέρια. Τα χέρια. Ναι, κανονικά που ήρθα από κάτω, αυτή που είχε στόφ, είχε βγει με το στόφ. Εγώ ήρθα κανονικά από κάτω. Από τη Σμύρνης. Ναι, τη Σμύρνης. Τους έχουμε αρκετά τρακάρισμα το τελευταίο καιρό, παραβιάσεις, ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν προσέχουν πολλά τα αίτια, να μην χτυπάνε μόνο. Ειδοποιήθηκε και η πυροσβεστική, καθώς μετά τη σύγκρουση το ένα αυτοκίνητο έβγαζε καπνούς από τη μηχανή του. Η τροχέα διερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.